απολαύστε το όπως το αξίζει. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε, πάνω σε επιφάνεια κοπής, ρίχνουμε πιπέρι, μπόλικο, ρίχνουμε λίγο αλάτι. Έχουμε αφήσει το κρέας που θα χρησιμοποιήσουμε εκτός ψυγείου. Είναι κομμάτια από κότσι, μοσχάρι, μπορείτε να βάλετε όποιο κομμάτι θέλετε. Γίνεται φανταστική η συνταγή μας. Μπορείτε να βάλετε όσα κομμάτια κρέας θέλετε. Πάλι λίγο αλάτι, πάλι λίγο πιπέρι και πάμε να στεγνώσουμε πολύ καλά το κρέας με λίγο αλεύρι, τα μποναριστά. Πασπαλίζουμε λίγο αλευράκι και από τις δύο πλευρές. Είναι σημαντικό να τα μποναριστεί με το αλεύρι το κρέας για να κάνει πολύ ωραία κρούστα. Αυτό το λίγο αλεύρι που βάλαμε είναι μια χαρά. Είναι πολύ σημαντικό να τα μποναριστεί καλά με το αλεύρι το κρέας για να κάνει έτσι μια ωραία κρούστα. Και επίσης είναι βασικό να αφήσουμε το κρέας εκτός ψυγείου για να έρθει σε θερμοκρασία. Μην βάζετε παγωμένο κρέας στο τηγάνι ή στην κατσαρόλα. Τεινάζουμε και ντύνουμε και από κάτω. Και τώρα τεινάζω να φύγει το περιττό αλεύρι από πάνω. Αν και βάλαμε ελάχιστο και το έχει τραβήξει. Έτσι. Και πάμε για την κατσαρόλα. Θα χρησιμοποιήσω μία πλασωτέ κατσαρόλα ή ένα βαθύ τηγάνι ή μία γάστρα που μπαίνει στο φούρνο. Πάμε να σοτάρουμε το κρέας. Θα χρησιμοποιήσω ένα βαθύ τηγάνι ή μία πλασωτέ κατσαρόλα. Λίγο ελαιόλαδο μέσα. Και ροδίζω το κρέας γύρω-γύρω από όλες τις πλευρές. Βάζω λίγα-λίγα κομμάτια κρέατος. Κάθε κομμάτι που ροδίζει το βάζω σε γάστρα ή σε ένα ταψί βαθύ. Ροδίζει από τη μια, το γυρίζουμε από την άλλη. Να κάνει έτσι ωραία ρόδινη κρούστα. Αυτό που είναι χοντρό θέλει ρόδιγμα και στη μέση. Μόλις ροδίσουν όλα τα κομμάτια κρέατος, τα βάζουμε σε μια βαθιά κατσαρόλα, σε μια γάστρα ή σε ένα βαθύ ταψί. Δεν πετάμε το λάδι, το κρατάμε, είναι το λάδι που σοτάραμε το κρέας. Τώρα θα βάλουμε μέσα τα λαχανικά. Τα λαχανικά μου τα θέλω όλα χοντροκομμένα. Είναι ένα φαγητό που γίνεται λουκούμι. Και μπορείτε είτε να το βράσετε στην κατσαρόλα, είτε να το βάλετε στο φούρνο και το πράσω σε χοντρά κομμάτια. Τα καρότα είναι πλυμμένα και είναι με τη φλούδα τους. Τα θέλω έτσι με τη φλούδα πλυμμένα. Χρειαζόμαστε και 2 σχελίδες σκόρδο. Σε δυνατή φωτιά σοτάρουμε τα λαχανικά για 5 με 6 λεπτά. Πάρουν ωραίο χρώμα τα κρεμμύδια, σβήνουμε με το κρασί. Ρίχνουμε μέσα 2 κλονάρια σέλερι, ρίχνουμε μέσα και 2-3 κλονάρια μαϊντανό. Βάζουμε και λίγο φρέσκο θυμαράκι. Βάζω μέσα δαφνόφυλλο, λίγους κόκκους πιπέρι και αφήνω το κρασί να κατεβεί στο μισό. Συνταγάρα σας έχω σήμερα! Μόλις κατεβαίνει το κρασί, βλέπετε ότι αρχίζει να πυκνώνει. Το ακούτε, αλλάζει και ο ήχος από το κρασί. Αλλάζει και ο ήχος του όταν κατεβαίνει. Τώρα είναι ώρα να βάλουμε μέσα ζωμό κρέατος. Αφήνω να πάρει βράση. Και κόβω τις ντομάτες σε χοντρά κομμάτια. Τώρα θα βάλουμε μία ντομάτα γιατί βάλαμε μόνο 4 κομμάτια από κρέας.
αφήνω να βράσει για 4 με 5 λεπτά και περιχύνω το κρέας που έχω βάλει στη γάστρα ή στο ταψί. Ή στην κατσαρόλα, εξαρτάται που θα το μαγειρέψετε. Περιχύνουμε το κρέας με όλη αυτή τη σάλτσα. Προσθέτουμε λίγο αλάτι ακόμα. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 200 βαθμούς. Σκεπάζουμε τη γάστρα, ψήνουμε για 30 λεπτά και μετά χαμηλώνουμε τη φωτιά στους 160 και συνεχίζουμε το ψήσιμο για περίπου 2 ώρες μέχρι να γίνει το κρέας λιώμα και μετά θα φτιάξουμε τη σάλτσα. Έτοιμο! Η μυρωδιά του δεν υπάρχει! Κοιτάξτε σαλτσούλα, έχει γίνει κρέμα η σάλτσα του. Κρέμα! Λοιπόν, τώρα θα βγάλουμε το κρέας σε μία πιατέλα και θα σουρώσουμε τη σάλτσα για να την έχουμε καθαρή. Τα λαχανικά έκαναν τη δουλειά τους, δεν τα χρειαζόμαστε. Αυτά τα κόκαλα που έχει μέσα, αυτά έκαναν όλη την οστιμιά στη σάλτσα. Σάλτσα κρέμα. Έχει λιώσει, κοιτάξτε, έχει φύγει πάνω από το κόκαλο. Εν τω μεταξύ, το πιο ωραίο απ' όλα είναι αυτό που είναι εδώ μέσα τώρα, το μεδούλι που είναι μέσα στο κόκαλο, είναι το πιο νόστιμο πράγμα που υπάρχει. Βγάζουμε όλα τα λαχανικά και τώρα σουρώνουμε τη σάλτσα για να είναι λεία και τέλεια. Κοιτάξτε σάλτσα, έχει γίνει κρέμα και δεν χρειάζεται τίποτα. Πιέζουμε να πέσει όλη μέσα. Κοιτάξτε πως έχει ακόμα εδώ και τα λαχανικά μπορείτε να σουρώσετε πολύ καλά, απλά τώρα για να μην σας τρώω χρόνο, τα λαχανικά που βγάλαμε τα βάζουμε και αυτά στη σουρωτήρη και τα πιέζουμε και βγάζει κρέμα, βγαίνει η κρέμα τους και όλη η γεύση. Πάμε να πάρουμε έτσι μια μπουκιά εδώ ωραία. Λοιπόν, λιώνει στο στόμα, παιδιά. Απίθανο. Και μπόλικη σαλτσούλα. Απολαύστε το όπως το αξίζει.